Για το παιδιάκι μου
σας. Καλά να περάσετε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ετήσια χοροστερίδα του χωριού μας. Είναι μεγάλη χαρά για μας που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Επίσης, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Νεοκλήση Λικιώτη, που δέχθηκε να θέσει υπό την αιγίδα του την αποψινή χοροστερίδα στο μικρό και όμως όμορφο και γραφικό χωριό μας. Ακολουθεί ένας μικρός χαιρετισμός για τους αγγλόφωνους της Νικόκλειας. Good evening, ladies and gentlemen. It's our pleasure to welcome you all here tonight to our second annual feast. We are also very glad to welcome the Minister of Inland, Mr. Neoklisi Likiotis, who accepted with pleasure to be present to our festival tonight. Wishing you all a pleasant evening. Καλώς στο βήμα την κυρία Βάσο Κανάρη, πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Νικόκλειας, να μας αποτείνει το χαιρετισμό της. Καλησπέρα σας. Πιο κοντά. Σεβαστόν Ιερατείον, έντιμε κύριε Υπουργέ, συνάδελφοι κοινοτάρχες από τα γύρω χωριά και από χωριά από άλλες επαρχίες, εκπρόσωποι κινήματος οικολόγων Πάφου, διοικητές αεροδρομίου Πάφου αεροπορικής βάσης Ανδρέα Παπανδρέου, αστυνομικό διευθυντή Πάφου, εκπρόσωπο πυροσβεστικής υπηρεσίας Πάφου, κύριο Γραμματέα της Ένωσης Κοινωνιών Κύπρου, επαρχιακή λειτουργή Τμήματος Γεωργίας, εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων, αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητοί απόδημοι, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας καλωσορίζω στην αποψινή δεύτερη χωροσπερίδα που διοργανώνει το Κοινοτικό Συμβούλιο Νικόκλειας και την οποία φιλοδοξούμε να την καθιερώσουμε ώστε να αποτελέσει ένα θεσμό σύσφυξης των σχέσεων των κατοίκων και αποδήμων της κοινότητάς μας. Καλωσορίζω στη χωροσπερίδα των έντιμων Υπουργών Εσωτερικών κ. Σιλικιώτη, η εδώ παρουσία του επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά το αμέριστο ενδιαφέρον του για τις κοινότητες. Τον ευχαριστούμε που τίμησε την κοινότητά μας, την Νικόκλεια, του βασιλιά Νικοκλή, το χωριό με την μακραίων ιστορική διαδρομή, το χωριό της προόδου και της ανάπτυξης, που φιλοδοξούμε οι σημερινοί νοικοκλιάτες να το παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες έτσι όπως το παραλάβαμε με ακέραια την οντότητά του, με τη δική του προσωπικότητα και ιστορικότητα αλλά και σε συνθήκες άνετης διαβίωσής των. Η Πάφος, η έρημη επαρχία της περίοδου 1950-1980, έχει αναπτυχθεί και προσφέρει εργασία και ευημερία στους κατοίκους της. Οι νέοι μας δεν φεύγουν πια για τη Λεμεσό, τη Λευκοσία ή στο εξωτερικό. Ζουν εδώ και αναπτύσσουν την επαρχία. Έχουμε χρέος όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτή την ανάπτυξη, αλλά πρώτιστα να διατηρήσουμε το χαρακτήρα της επαρχίας Πάφου. Τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και την ανθρώπινη πλευρά, ο Παφή της πάντα ήταν φιλόξενος και έτσι πρέπει να παραμείνει. Η απόφασή μας για τη διοργάνωση της χωροσπερίδας αποσκοπούσε στο να δώσουμε την ευκαιρία συναπαντήματος όλων των νοικοκλιατών από δήμων, ντόπιων και κοινοτικών για να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, να συσφίξουν περαιτέρω τις σχέσεις τους, αλλά και να έχουν την ευκαιρία μιας κοινής διασκέδασης. Η αθρώα προσέλευσή σας αποδεικνύει την αναγκαιότητα της οργάνωσης της εκδήλωσης, την έχετε αγκαλιάσει γεγονός
που μας επιφορτίζει με την υποχρέωση αναβάθμισης της στο μέλλον και την εξέλιξή της σε μια πλούσια πολιτιστική εκδήλωση. Κατά πολύ σύντομο τρόπο να σας ενημερώσω ότι έχουν ολοκληρωθεί μερικά έργα ανάπτυξης και έχουν τροχοδρομηθεί η ανάπλαση της πλατείας του χωριού, η συντήρηση του δρόμου γύρω από την εκκλησία, επίσης και η συντήρηση του νερόμυλου και η κατασκευή νέων τυπώσεων του πόσιμου νερού. Κλείνοντας το σύντομο χαιρετισμό μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου που στα πλαίσια μιας αγαστής και αποτελεσματικής συνεργασίας μας προωθούμε τα ζητήματα της κοινότητας και τα προβλήματα των συγχωριανών μας. Επίσης, ευχαριστίες με απευθύνω σε όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση και στην επιτυχία της απόψινης χωρεστερίδας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον κύριο Καρανίκη για τα ωραία δέσματα που μας προσφέρει, καθώς και την ορχήστρα του Ηλία Κουλουμή Ανατολή που θα μας διασκεδάσει με την εξαίρετη μουσική της. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω και στα χορευτικά συγκροτήματα Κάστρο και το Fame Dance Studio που θα τους απολαύσετε στους χορούς τους. Επίσης, στην κυρία Ελένη Πρέστου για τους επέραστους λοκουμάδες της, στην κυρία Γεωργούλα για το πολύ ευγιαστο ρέσι και την εταιρεία Σοκράτη Χαραλαμπίδη για τα φρέσκα φρούτα που μας πρόσφεραν δωρεά. Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους να περάσετε μια ευχάριστα και αξέχαστη νοικοκυριακή βραδιά.